Ζαλάδα στην κυβέρνηση προκαλεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί. Όπως χαρακτηριστικά τουλάχιστον φαίνεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο, η ρύθμιση εξελίχθηκε στον αδύναμο κρίκο του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, καθώς θύελλα αντιδράσεων υπήρξε από τους ίνοπαραγωγούς. Χαρακτηριστικά σήμερα στη Δράμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια με τους ίνοπαραγωγούς να ζητούν συμπαράσταση, αλλά κυρίως να ζητούν το απαράδεκτο αυτό μέτρο να αποσυρθεί άμεσα. Την ίδια άποψη έχει και το Επιμελητήριο Δράμας που στηρίζει την Ένωση Ίνοπαραγωγών του Νομού. Πρόκειται για μια εξαγγελία που και εμείς τις τελευταίες δύο μέρες ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι αυτονόητο ότι μας βρίσκει κάθετα αντίθετους μια τέτοια ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο γίνεται και αυτή τη στιγμή η σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη με τις εταιρείες, τα ινοποιεία της Δράμας. Είναι μια κίνηση η οποία στρέφεται εναντίον ενός προϊόντος που παράγεται στην ελληνική γη, ενός ελληνικού προϊόντος, στρέφεται ενάντια στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση και τέλος στην κατανάλωση. Τα περίφημα ισοδύναμα τα οποία αναζητά η κυβέρνηση είναι απαράδεκτο να τα αναζητά σε ένα ελληνικό προϊόν. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να τα αναζητήσει στα εισαγόμενα ποτά, στο ουίσκι, στη βότκα, που έτσι κι αλλιώς έχουν ειδικό φόρο κατανάλωσης και όπου εκεί μια πιθανή αύξηση δεν θα ενοχλούσε τόσο όσο σε ένα προϊόν το οποίο παράγεται στην ελληνική γη, ένα προϊόν το οποίο καταναλώνει ο Έλληνας, γιατί καταναλώνει ο Έλληνας ελληνικό κρασί και δεν προτιμά τα εισαγόμενα κρασιά και στρέφεται, όπως είπα, ενάντια στον αμπελουργό, στον μεταποιητή, στον ινοποιό και τέλος στον καταναλωτή. Χαρακτηρίστηκε ως μια πρωτοφανής στα παγκόσμια χρονικά ενέργεια, γιατί δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν υπάρχει πουθενά ειδικός φόρος κατανάλωσης σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα στο κρασί. Είναι ένα προϊόν χωρίς φόρο κατανάλωσης και είμαστε οι πρώτοι, μια πρωτοτυπία αυτό και γι' αυτό τη χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτη αυτή την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, να θέλει να βάλει φόρο κατανάλωσης σε ένα προϊόν το οποίο αφορά όλη την ελληνική γη και όπως καταλαβαίνετε και την Δραμηνή, όπου τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται εταιρείες με αρκετά πετυχημένο τρόπο. Από την πλευρά της περιφέρειας έγινε ανακοίνωση με δελτίο τύπου ότι από το εθνικό απόθεμα για τους αμπελουργούς αλλά και για τους υποψήφιους ινοποιούς υπάρχει σχετική διάταξη που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι λιγάκι αντίθετα μεταξύ τους και οξύμορα? Ακριβώς. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα στο ότι το απόθεμα το οποίο υπάρχει είναι μικρό και εμείς ιδιαίτερα στη Δράμα είναι απαράδεκτο μόνο 32 στρέμματα να έχουν κατανεμηθεί στη Δράμα, όταν είναι γνωστό ότι είναι μια περιοχή που έχει ένα ιδιαίτερο δυναμικό στην παραγωγή του κρασιού. Είναι ακόμα ένα θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε μέσα στη σύγκεψη και προσπαθούμε να πιέσουμε στο να αυξηθούν και από την Ευρώπη προς την Ελλάδα αλλά και από την Ελλάδα από το κέντρο προς την περιφέρεια και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν ένα τέτοιο δυναμικό σαν την περιοχή μας. Νομίζω ότι πλέον βιώνουμε όχι απλώς τον παραλογισμό, βιώνουμε το λεγόμενο ισοδύναμο, το οποίο ισοδύναμο τελικά είναι μόνο ιδιωτικός τομέας. Τώρα βρήκαμε ένα αγροτικό στην ουσία προϊόν μεταποιημένο, το οποίο ερχόμαστε και το βάζουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης ως μοναδικότητα παγκόσμια, τη στιγμή που άλλες χώρες ανταγωνίστριες όχι μόνο τέλος δεν έχουν, αλλά ενισχύουν στην ουσία τον ίνο. Είναι ένα εξαγωγικό προϊόν, είναι μια δραστηριότητα στη χώρα ιδιαίτερα αυξημένη και ερχόμαστε για ένα ελάχιστο ποσό να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμα καταστρέφοντας ολόκληρους κλάδους. Και στα θέματα της ανταγωνιστικότητας φυσικά, αλλά και γενικότερα ως φιλοσοφία. Υπάρχουν ζητήματα αντίληψης σε αυτή την κυβέρνηση. Ο ιδιωτικός τομέας συνέχεια είναι το ισοδύναμο. Επιτέλους πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει για να μπορέσει το δημόσιο να λειτουργήσει. Αν είναι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε καταστάσεις διαχρονικά και παθογένειες οι οποίες έχουν ρίξει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, τότε τι να πω, θα πρέπει όλοι να συνετιστούμε,
Είναι απαράδεκτο, πρέπει να αποσυρθεί αυτό το μέτρο για το κρασί. Είναι άκρος απαράδεκτο, όπως ήταν και για την πύρα και για ό,τι άλλο έχει μπει στον ιδιωτικό τομέα με τη μορφή την οποία θέλουν κάποιοι να εξασκούν αυτή την πολιτική. Και θα πρέπει να σταματήσουν επιτέλους αυτές οι λογικές απέναντι και στους εργαζομένους μας, διότι αυτές οι επιχειρήσεις όλες απασχολούν εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σήμερα είναι ένα βήμα πριν την ανεργία. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει, πρέπει να γίνει αντιληπτό. Να το πάρουν τώρα πίσω το μέτρο είναι απαράδεκτο. Και για τα φαντς.